Μα πάμε μάλλον σε μια ιστορία η οποία προκάλεσε αναστάτωση και αναφερόμαστε σε Καλυσδία και σε διαγωνιζόμενη Καλυσδία, η οποία κέρδισε και τον πρώτο τίτλο, η οποία όπως κατήγγειλε έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της. Να καλησπερίσουμε κοντά μαζί μου τον κύριο Νίκο Μπάμπαλη, ο διοργανωτής των Καλυσδίων. Καλησπέρα σας κύριε Μπάμπαλη. Γεια σου Φίλιππε, χαίρομαι που σε είδα ύστερα από τόσα χρόνια. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την κοπή. Να είστε δεν καλά. Θα ερχόμουν αν δεν ήξερα ότι είχε ακροαματικότητα. Να είστε καλά. Θα πούμε ότι ο κύριος Μπάμπαλης είναι και πρόεδρος και διοργανωτής των Καλυσδίων, Ελληνικά Καλυσδία και Πανελλήνια Καλυσδία Star. Ελληνική ομορφιά. Ελληνική ομορφιά. Να πούμε ότι κοντά του έχουμε και την Κάτια Παπουτσάκη, η οποία είναι στεμένη με τον τίτλο Star Ελληνικά Καλυσδία, Ελληνική Ομορφιά, η οποία και εκείνη ήταν μπροστά στα όσα έγιναν αρχικά τη βραδιά των Καλυσδίων. Γιατί όλα ξεκίνησαν στη βραδιά των Καλυσδίων, στο μεγάλο τελικό στον Μπόλιβαρ, ναι, και συνεχίστηκε η ιστορία και τις επόμενες μία μέρα μετά. Μάλλον δύο μέρες μετά. Τι ακριβώς έγινε την βραδιά των Καλυσδίων? Γιατί η κοπέλα εδώ που βλέπουμε κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της. Λοιπόν, την ιστορία θα τη μάθεις ακριβώς πώς έχει από μένα. Έζησα όλο το θέμα από κοντά και τη συνέχεια. Το βράδυ εκείνο, στα καμαρίνια, ούτε εγώ που ήμουν ο διοργανωτής δεν ήθελα να μπω μέσα την ώρα που αλλάζουν τα παιδιά. Κάποια στιγμή παίρνω χαμπάρι ότι είναι κάποιος τύπος και μιλάει με την Ειρήνη. Ναι. Επεμβαίνω, του λέω, θες εδώ ρε, και του μίλησε και πολύ άσχημα. Βάζω τις φωνές στην Ειρήνη, βάζει τα κλάματα η Ειρήνη γιατί της φώναξα. Εν πάση περιπτώσει έγινε πανικός, τον πέταξα έξω. Μετά από λίγο ξανά μέσα. Τον ξαναπετάω έξω. Την έβριζε, ό,τι πιο χυδαίο θα μπορούσες να φανταστείς, Φίλιππε. Τώρα να μην το πούμε στον αέρα, γιατί είναι ντροπή να πούμε αυτά τα πράγματα στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει τελείωσε εκεί η ιστορία, έφυγε. Πήγαμε, διασκεδάσαμε μετά με τα κορίτσια όλα μαζί, ναι, η Ειρήνη, η Κάτια και όλα τα εστεμένα κορίτσια. Βγάλαμε τις φωτογραφίες μας. Κάποια στιγμή που βγάζαμε τις φωτογραφίες, πάλι απέναντί μας. Βάζω τα παιδιά του μαγαζιού, εν πάση περιπτώσει χρησιμοποίησα τα παιδιά του μαγαζιού, το πετάξαν έξω. Τελειώνει εκεί η ιστορία. Εν συνεχεία φεύγει η Ειρήνη, είχε νοικιασμένο ένα διαμέρισμα στη Λεωφόρο Συγκρού, ναι, πήγε στο διαμέρισμά της. Κοιμήθηκε, την άλλη μέρα ξύπνησε, την παίρνω τηλέφωνο, την ξαναπαίρνω, δεν απαντάει. Την παίρνω, την ξαναπαίρνω, δεν απαντάει. Ναι. Ανησύχησα. Την άλλη μέρα, την Πέμπτη, με παίρνει τηλέφωνο κλαίγοντας, μου λέει είμαι στο αστυνομικό τμήμα. Τι έγινε, ήρθε από εκεί αυτός, έσπασε την πόρτα, μπήκε μέσα, είχε νοικιάσει ένα διαμέρισμα στο δικό της δίπλα. Είναι αυτά τα ενοικιαζόμενα, ξέρεις. R&B. Ναι. Λοιπόν, Airbnb. Airbnb. Σπάει την πόρτα, μπαίνει μέσα, γίνεται φασαρία, φεύγει και της πήρε κάτι το κινητό και τον ακολουθεί και τον βρίσκει στο σταθμό του Λαρίσης. Και υπάρχουν και οι κάμερες που το έχουν πιάσει το γεγονός, το ψάχνει ο δικηγόρος να το βγάλει. Δίνει ξύλο η Ειρήνη. Του δίνει ξύλο η Ειρήνη. Για να πάρει το κινητό της. Να πάρει το κινητό, ναι, τη δέρνει κι αυτός. Η Ειρήνη είναι και λίγο, παρόλο που είναι 51 κιλά, είναι λίγο γυμνασμένη. Εν πάση περιπτώσει τώρα δεν τη χτύπησε αυτός τόσο πολύ, αλλά την έκανε γεμάτο σημάδια. Τώρα η Ειρήνη και αυτή έριξε. Και βρεθήκανε στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, στο ενδοοικογενειακό δίκαιο. Μάλιστα. Εκεί, άρα λες ότι και υπήρχε και από τους δύο η βία, αλλά ξεκίνησε όμως από τον σύντροφό της. Από τον νεαρό αυτόν. Ο οποίος όταν ήθελε στα Καλυσδία και για ποιο λόγο. Να μάθεις τώρα, γιατί έχει, ναι, αρκετά συνέχεια η υπόθεση. Πάμε στο τμήμα με ένα φίλο μου, με τον αντιπρόεδρο των Καλυσδίων που έχω, ο οποίος έκανε και ένα αυτοκίνητο δώρο, το οποίο έγινε κλήρωση και το πήρε η κυρία Κάτια, ένα smart. Και τι γίνεται. Πέφτουμε απάνω στην υπαστυνόμο, τι συνέβη, θέλω την αλήθεια, της λέω. Ήταν μια αξιοπρεπέστατη κυρία. Ναι. Μας λέει, κύριε Μπάμπαλη, ο κύριος έκανε μήνυση και δεν μπορώ να μην τη βαστίξω την Ειρήνη. Εντάξει, προσπαθήσαμε, δεν γινότανε. Την άλλη μέρα πάμε στα δικαστήρια. Ναι. Εν τω μεταξύ, το θέμα δεν είναι αυτό. Ο νεαρός ήταν διακινητής ναρκωτικών.
Έχει κατηγορηθεί. Μάλιστα. Και είχαν φωνάξει την Ειρήνη να πάει να καταθέσει. Ναι. Και την εκβίαζε να μην καταθέσει. Αυτό είναι το θέμα. Και την κυνήγαγε από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε και το σήμα από την ασφάλεια. Είναι όντως, δεν έλεγε ψέματα Ειρήνη. Ναι. Πήγαμε στο δικαστήριο. Δίνει μία αναβολή την άλλη μέρα, το Σάββατο, να γίνει το δικαστήριο. Γίνεται το δικαστήριο, δεν παρουσιάζεται αυτός. Και βγαίνει μία απόφαση, εάν την ακολουθήσει έστω από 100 μέτρα, πάει για κακούργημα. Έκανε ασφαλιστικά μέτρα, λογικά. Έβγαλε κατευθείαν απόφαση το δικαστήριο. Και τελείωσε εκεί. Από εκεί και πέρα πέσαν όλα τα κανάλια επάνω. Της είπε ο δικηγόρος, ήρθε ένα χαρτί από τον κατηγορούμενο, να μην μιλήσει η Ειρήνη και να μην βγει στα κανάλια. Δικαίωμά της είναι, καλά έκανε, δεν θέλει να δώσει άλλη δημοσιότητα στην ιστορία αυτή. Μάλιστα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Άλλο είναι το θέμα μου εμένα. Ποιο? Ότι δεν μπορώ να δεχτώ άντρες οι οποίοι φορούν παντελόνια να χτυπάνε γυναίκες. Είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί εμένα προσωπικά. Είναι καταδικαστή ο χώρος. Έχω ζήσει χρόνια, ξέρεις πόσα χρόνια και τι ζωή έχω κάνει και τι έχω κάνει. Δεν έχω σηκώσει ποτέ μου χέρι. Είναι απαράδεκτο και πρέπει να βγει κάποιος νόμος που να... Γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα μπροστά μας, τα ξέρετε. Να βγει κάποιος νόμος να υπάρχει μια πιο μεγαλύτερη τιμωρία για τον άντρα που χτυπάει παιδάκια και νεαρά παιδιά. Τώρα, η Κάτια Παπουτσάκη ήταν μπροστά στα παρασκήνια των Καλλιστείων. Για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα ότι υπήρξε μια αναστάτωση, αλλά δεν αντιλήφθηκα τι ακριβώς συνέβη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η Ειρήνη είναι μια πάρα πολύ καλή γυναίκα, δηλαδή άψογη, συνεργάσιμη, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπάμπαλ για τη διοργάνωση και όλα τα κορίτσια που συμμετείχαν, δηλαδή συγχαρητήρια πραγματικά σε όλες τις κοπέλες. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα γεγονός το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ. Διότι στις μέρες μας και τον τελευταίο καιρό μετά τον κορονοϊό βλέπουμε πολλές γυναικοκτονίες, βία η οποία ασκείται σε γυναίκες αβοήθητες και ακόμα και λεκτική βία είναι ένα είδος βίας το οποίο το ψυχικό βάρος μετατρέπεται σε σωματική βλάβη. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή, ακόμα και εμείς οι στεμένες, να βγούμε και να μιλήσουμε, να υπερασπιστούμε αυτές τις γυναίκες, διότι πρέπει η μία να στηρίξει την άλλη. Είμαστε όλες ένα απέναντι σε αυτό και σε οτιδήποτε μας απασχολεί. Μάλιστα. Θα συμφωνήσουν σίγουρα οι τηλεθεατές, Κάτια. Ναι. Θα ήθελα να κλείσω στο εξής. Πρέπει σε κάθε διοργάνωση Καλλιστείων, για μένα, γιατί Καλλιστεία γίνονται πάρα πολλά. Έχουμε βρει τώρα. Έχουμε γεμίσει Καλλιστεία. Καλλιστεία το ένα, Καλλιστεία το άλλο, Καλλιστεία το άλλο. Πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι οι διοργανωτές, οι ιδιοκτήτες των τίτλων, να προστατεύουμε και να προσέχουμε ποια παιδιά βάζουμε για να βγουν τα Καλλιστεία. Αν θυμάσαι, πριν λίγο καιρό βγήκε κάτι στην εφημερίδα για κάποια Καλλιστεία, ότι αυτή πήγε και έγινε. Ό,τι έγινε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το θέμα. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να ψάχνουμε, είναι μία συμβουλή προς όλους μας, να ψάχνουμε πριν αποφασίσουμε να κάνουμε Καλλιστεία, τι κορίτσια βάζουμε, τι ποιόν έχουν και ποιο είναι το παρελθόν τους. Γιατί δυστυχώς τα Καλλιστεία τα έχουμε κάνει όλοι μας εμείς, δεν λέω για μένα μόνο, όλοι μας, όχι Καλλιστεία, Κακιστεία. Είδες τι έγινε με τις Σταρελάς. Είδες τι βγήκανε για τα Σταρελά στα Καλλιστεία. Όχι, συγγνώμη. Είδες τι βγήκανε για κάποια άλλα Καλλιστεία. Δεν θέλω να τα κατανομάσω. Παίζουμε με τα παιδιά. Να πάψουμε να παίζουμε με τη συνείδηση των παιδιών. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά που έχουμε στα Καλλιστεία μας. Να τα προστατεύσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους παρέχουμε την ασφάλειά τους και να ξέρουμε το ποιόν τους. Τι έχετε να πείτε? Να σας ευχαριστούμε, κύριε Πάπαλη. Κάτι Παπουτσάκη, πες μας και κάτι για να κλείσουμε. Ναι, εγώ είμαι και καθηγήτρια και ως καθηγήτρια θεωρώ ότι όλα ξεκινούν την παιδεία. Πρέπει να μάθουμε στους άντρες να φέρουν τις γυναίκες και οι γυναίκες όταν νιώθουν απειλή να μιλάνε. Μάλιστα. Καθηγήτρια, εσύ τι είσαι? Είμαι γερμανική φιλολογία. Μπράβο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Που με τίμησε στην εκπομπή σου. Να είστε καλά.